Καλησπέρα. Είμαστε εδώ με την Έφια Ψόγλου, πρώην Υπουργό Εργασίας και Βουλευτή Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα κάνουμε έτσι μια κουβέντα όχι μόνο γύρω από τα εργασιακά, που φυσικά θα κάνουμε και γύρω από τα εργασιακά, αλλά και γύρω από τις πτυχές καθημερινότητας που έχει μια νέα εργαζόμενη μητέρα εν έτη 2022 στην Ελλάδα. Λοιπόν, Έφη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας στο Queen. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε φιλοξενούμενη. Και θέλω να ξεκινήσουμε λίγο λέγοντας ένα μίνι βιογραφικό για να καταλάβει και το κοινό γιατί είναι τόσο σημαντικό το να έχεις μία ολοκληρωμένη πορεία στα επαγγελματικά σου και αν αυτό μάλλον μπορεί να έχει αντίκρισμα. Εσύ πήρες το πρώτο σου πτυχίο το 2009 με άριστα. Στα 24 πήρες με άριστα και το μεταπτυχιακό σου. Το 2014 ολοκλήρωσε το εντακτορικό σου και λίγο αργότερα έγινε διευθύντρια του πολιτικού γραφείου του Υπουργού Εργασίας και στη συνέχεια το 2016 ανέλαβε εσύ το χαρτοφυλάκιο. Το 6 το πήρα το πτυχίο στην νομική. Το 6 το πήρες, ναι. Συγγνώμη. Μετά έκανα το μεταπτυχιακό και μετά το διδακτορικό, ναι. Μοιάζουν όλα αυτά που όλα τα σωστά, ότι έκανε τα πάντα τη στιγμή που έπρεπε, όπως ακριβώς έπρεπε. Πρόκειται όντως για μια τέλεια αφήγηση όλο αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το τη στιγμή που έπρεπε, ότι έγιναν όλα όσα έπρεπε τη στιγμή που έπρεπε. Δεν ξέρω αν υφίσταται αυτό. Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος κάνει την πορεία του. Δηλαδή κάτι κάνεις, κάπως το κάνεις, κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις. Πιστεύεις ότι μπορούν να ταυτιστούν πολλές Ελληνίδες με μια τέτοια διαδρομή? Είναι εφικτό να το πετύχει κάποια? Δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε, ειλικρινά. Δεν είναι κάποια πορεία υπόδειγμα, ούτε υπάρχουν πορείες υποδείγματα. Καλό είναι να έχει κάθε μια τη δική της πορεία. Το ερώτημα είναι αν υπάρχουν οι δυνατότητες για να μπορεί κάθε γυναίκα ελεύθερα να κάνει τις επιλογές της και να προχωράει. Αν υπάρχει το περιβάλλον που θα της εξασφαλίζει ακριβώς την ελευθερία και τις δυνατότητες επιλογής. Έχεις νιώσει στη διάρκεια όλων αυτών των ετών ότι πρέπει να αποδείξεις διπλά το πόσο ικανή είσαι? Ναι, νομίζω όλες οι γυναίκες το νιώθουν αυτό. Είναι δύο πράγματα, δηλαδή είναι σαν μια διπλή προσπάθεια. Μία προσπάθεια είναι να πας να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας, στο μηδέν, δηλαδή να συναντήσεις τους... Οι άντρες ξεκινάνε από ένα σημείο και αποδεικνύουν ή δεν αποδεικνύουν την ικανότητά τους και εκτιμώνται ή δεν εκτιμώνται. Η γυναίκα ξεκινάει από κάτω, προσπαθεί να κάνει το πρώτο βήμα για να φτάσει στο μηδέν, να δείξει δηλαδή ότι δεν υπολείπεται του αντίστοιχου άντρα στην παρόμοια θέση. Δεν είναι εκεί επειδή είχε σχέσεις με κάποιον, ναι, ή επειδή, ναι, και τα λοιπά. Και μετά να κάνει την κανονική προσπάθεια, αυτή που θα πρέπει να κάνει, δηλαδή, για να δείξει ότι έχει ικανότητες, έχει δεξιότητες, έχει χαρακτηριστικά κτλ. Δεν σε εκνεύρισαν ποτέ όλα αυτά τα δημοσιεύματα που στέκονται περισσότερο στο τι φοράς και στο τι επέλεξες να βάλεις στη συγκεκριμένη μέρα στη Βουλή από αυτά που λες? Πάρα πολύ. Με θυμώνουν πάρα πολύ. Δεν το συζητάμε. Είναι αυτονόητο. Έξαλλοι με κάνουν και νομίζω και άλλες θα τις έκαναν έξαλλοι. Με θυμώνουν απλά αυτό που από την αρχή νομίζω σχετικά γρήγορα αποφάσισα είναι ότι δεν μπορώ να τα αφήσω να με κατακλείσουν. Δηλαδή ο θυμός ή η ενόχληση ή πικρία που μου δημιουργούν, προφανώς και μου τη δημιουργούν, αν τα αφήσω να με κατακλείσουν, μετά θα γίνει κάπως σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Δηλαδή, εγώ δεν θα μπορώ να σταθώ στις απαιτήσεις της δουλειάς, δεν θα μπορώ να ανταποκριθώ. Αυτό θα αναλώνω ψυχικά και εγκεφαλικά σε αυτό και την ενέργειά σου θα δίνεις όλη εκεί και θα φθήρεσαι. Πολλές φορές οι σεξιστικές αντιλήψεις αναπαράγονται μηχανικά ακόμα και σε χώρους και από ανθρώπους που δεν το περιμέναμε και θεωρητικά τον αντιμάχονται, τον σεξισμό. Έχεις αισθανθεί να φύγεις από σχόλιο κάποιου άντρα που το διατύπωσε ίσως αρχικά με καλή πρόθεση και αν ναι, ποιο ήταν αυτό? Ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος με τις καλύτερες προθέσεις. Αυτό το με καλή πρόθεση το λένε πάντα. Και το καλή... Ένα έκανα. Το χειρότερο είναι όταν τους λες ότι αυτό που λες τώρα είναι σεξιστικό και απαντούν: αλίμονο, εγώ ποτέ δεν ήμουν σεξιστής. Το λες εσύ εκείνη την ώρα, το καταδεικνύεις? Το έχω πει μερικές φορές, ναι. Αρκετές φορές έχω απλά
κρατήσει μια ψυχρότητα που ο άλλος αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πήγε καλά και πάμε παρακάτω. Mm. Αλλά το έχω πει και 2-3 φορές και φωναχτά. Έχω πει δηλαδή ότι αυτό που είπατε, μη σκεφτείτε να το επαναλάβετε ούτε σε μένα ούτε σε καμία άλλη συνάδελφό μου εδώ μέσα στη Βουλή, ας πούμε. Θεωρείς τον εαυτό σου φεμινίστρια? Και αν ναι, πώς κάνεις πράξη το φεμινισμό? Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Λέμε είμαι φεμινίστρια, δηλαδή τι κάνω γι' αυτό? Να το πω αλλιώς. Θεωρώ ότι είμαι, αλλά θεωρώ ότι στην πράξη έχω πάρα πολύ δρόμο ακόμη να διανύσω για να επιβεβαιώσω ότι είμαι. Πάρα πολύ. Γιατί πώς μπορεί μια γυναίκα σήμερα να κάνει πράξη το φεμινισμό της? Να διεκδικεί περισσότερα στον εργασιακό τομέα, να διεκδικεί περισσότερα και για τις συναδέλφους στον εργασιακό τομέα. Και στον εργασιακό και στην προσωπική ζωή, της ζωή, έτσι. Και μέσα στο σπίτι και το πώς αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιες υποχρεώσεις είναι περισσότερο δικές σου από ότι του συντρόφου σου και γιατί να το αντιλαμβάνεσαι έτσι και γιατί να θεωρείς δεδομένο ότι εσύ θα έχεις την ευθύνη πρώτα και κύρια και έπεται ο σύντροφος. Εσύ μέσα στο σπίτι έτσι ενοχικά σκεπτόμουν τι θεωρείς, ότι αυτό είναι δική μου δουλειά και τρέχεις να το κάνεις? Πρωτίστως με το παιδί, θεωρώ ότι είναι δικιά μου ευθύνη οτιδήποτε συμβαίνει γύρω από το παιδί. Οτιδήποτε. Mm-hmm. Ότι εγώ έχω πρωταρχικά την ευθύνη. Της ανατροφής του. Βέβαια, εδώ μπαίνει και μια άλλη παράμετρος, ότι η αλήθεια είναι ότι ο δεσμός της μάνας με το παιδί είναι ο πρωταρχικός δεσμός. Η μάνα είναι ο κύριος φροντιστής του παιδιού, τουλάχιστον για τον πρώτο χρόνο της ηλικίας του. Έχει εκφύσεως μια προτεραιότητα, λόγω του αρχικού δεσίματος. Αυτό συχνά μας κάνει να το μεταφράζουμε ότι σημαίνει ότι εμείς είμαστε βασικά υπεύθυνες, εμείς πρέπει σχεδόν να διαλυθούμε. Και εντάξει, ο σύντροφος θα είναι εκεί και μπορεί να δώσει και κάτι παραπάνω. Ναι, όχι. Κατά πώς τον βολεύει. Το οποίο είναι λάθος η ερμηνεία από εκεί και πέρα. Ναι. Ακόμα και η μητρότητα πολλές φορές μετατρέπεται σε ένα πεδίο μάχης εντός εισαγωγικών για μια γυναίκα που βρίσκεται απολογούμενη ξαφνικά για όποια επιλογή και αν κάνει. Mm. Αν γεννήσει φυσιολογικά ή αν γεννήσει με κεσαρική. Αν θυλάσει, αν δεν θυλάσει. Αν γυρίσει, θυλάσει. Πόσο θα θυλάσει. Θα γυρίσει τη δουλειά, δεν θα γυρίσει τη δουλειά. Μήπως κάτσει όμως περισσότερο στο σπίτι από ότι θα έπρεπε να κάτσει. Ναι. Αφέθηκε μετά τη γέννα ή επανήλθε. Αυτό το επανήλθε ειδικά το ακούμε. Α, επανήλθε πολύ γρήγορα. Σε τι, δεν ξέρω. Σε μια πρώτερη κατάσταση. Όποια επιλογή κάνει μια γυναίκα λοιπόν, για κάποιο λόγο μπαίνει στο στόχαστρο και κρίνεται και ίσως βγαίνει και λανθασμένη στο τέλος, γιατί κάποιος έχει να πει κάτι αρνητικό πάνω σε αυτή. Πώς μπορεί να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος? Αυτό είναι ακόμη μια επανάληψη του μοντέλου του καλουπιού που προσπαθούν να φορέσουν σε μια γυναίκα. Αν το πάω ένα βήμα πιο σκληρά, θεωρώ ότι και αυτό είναι μια αντανάκλαση της πατριαρχίας, όπως και στην αρχή που συζητούσαμε. Ποιο είναι το μοντέλο, ποιο είναι το καλούπι που μας φοράνε και με το οποίο προσπαθούμε να αναμετρηθούμε. Η τέλεια μητέρα δεν υπάρχει και αυτή η προσπάθεια ανταπόκριση σε μια τελειότητα επίσης δεν υπάρχει. Εγώ θα έλεγα ότι ας αγκαλιάσουμε πιο πολύ το μοντέλο της good enough mother, που λέει μια ψυχαναλυτική προσέγγιση, όπου η κάθε μία πια ασπορευτεί με βάση το ένστικτό της για το τι συνιστά μια μητέρα που είναι αρκετά καλή. Νιώθεις ότι λόγω της θέσης σου τα πράγματα είναι πιο εύκολα για σένα? Σε ό,τι αφορά τη μητρότητα. Σε ό,τι αφορά τη μητρότητα. Και την ισορροπία με την εργασία σου. Κάποιοι θα μπορούσαν να πούνε ότι εντάξει, έχει μια δουλειά η οποία της δίνει και ένα καλό εισόδημα, άρα σίγουρα είναι πιο εύκολα. Το δέχομαι αυτό το κομμάτι. Από την άλλη, δεν υπάρχει καθόλου πρόγραμμα σε αυτή τη δουλειά. Εγώ γύρισα, γέννησα και πριν καν σαραντήσει το μωρό ήμουν πίσω. Έπρεπε να είμαι πίσω. Νομίζεις ότι σήμερα το απόγευμα θα έχεις λίγο χρόνο να κάτσεις μαζί του και την ώρα που κάθεσαι μαζί του χτυπάνε 100 τηλέφωνα ή σου λένε πρέπει σε μισή ώρα να βγεις στην τάδε συνέντευξη ή κατατίθεται ένα νομοσχέδιο και δεν υπάρχει τίποτα. Είναι όλα ένα χάος. Κάθε μέρα είναι μια διαφορετική ιστορία. Άρα δεν ξέρω αν από αυτή την άποψη, δεν μου φαίνεται και πολύ εύκολο από αυτή την άποψη. Προχθές, πριν από 5 μέρες, τον θύλαζα και ξαφνικά ήταν αργά το βράδυ και κατατέθηκε νομοσχέδιο που συζητιόταν την άλλη μέρα το πρωί. Και ήμουνα με το κινητό, ας πούμε, να διαβάζω το νομοσχέδιο. Και να θυλάζεις. Ναι. Αυτό πόσο μπορεί κανείς να πει ότι είναι πιο εύκολο? Δεν είναι. Και εγώ θα ήθελα να είμαι πιο δοτική εκείνη τη στιγμή. Σωστά.
Υπάρχουν πράγματα πάνω στα οποία άλλαξε η οπτική σου από όταν έγινες μητέρα. Ναι. Νομίζω γίνεσαι λίγο πιο, ή εγώ τουλάχιστον, λίγο πιο ήπια με τους άλλους. Λίγο πιο κατανοητική, λίγο... Τα βλέπεις τα πράγματα με λιγότερη αυστηρότητα. Δείχνεις πολύ μεγάλη κατανόηση στους άλλους γονείς. Α, ναι. Καταλαβαίνεις. Επιτέλους, τι εννοούν οι άνθρωποι όταν λένε κούραση, σωματική, αϊπνία, τα οποία είναι άλλο level. Είναι μια άλλη πίστα αυτή. Δεν κοιμάσαι. Όχι, δεν κοιμάμαι ακόμη. Δεν κοιμάμαι. Και υπάρχει μια κατανόηση που πριν δεν την είχα. Με τίποτα. Ναι, δηλαδή, γιατί υπάρχει αντίληψη. Τώρα τους νιώθω. Δηλαδή, όσους είναι γονείς, τους νιώθω. Και όσοι δεν είναι γονείς ακόμη, τους λέω ότι δεν έχουν καταλάβει. Θα πει κουράσει να μην μιλάνε. Θα σε συνοδεύει για πάντα ο τίτλος της νεότερης γυναίκας υπουργού της Ελλάδας. Είναι κάτι στο οποίο εσύ δίνεις μεγάλη σημασία. Φοβάσαι ότι μπορεί να επισκιάσει ενδεχομένως άλλες πιο σημαντικές πτυχές του κυβερνητικού και του κοινοβουλευτικού σου έργου. Δεν θα πάω πολύ καλά με τους τίτλους. Να σου πω την αλήθεια, αυτό που θα με ενδιέφερε πιο πολύ θα ήταν αν τελειώνοντας τη θητεία του, έχοντας τελειώσει τη θητεία στο Υπουργείο Εργασίας, θα υπήρχαν εργαζόμενοι οι οποίοι θα έλεγαν ότι ναι, αυτή την περίοδο έγιναν κάποια πράγματα υπέρ μας. Η θέση μας κάπως βελτιώθηκε. Μπορεί να μην έγιναν όλα όσα θέλαμε, όλα όσα θα ήταν απαραίτητα, αλλά σαν τα πράγματα να πήγαν λίγο καλύτερα. Αυτό πιο πολύ θα με ενδιαφέρει. Αν αυτό κάποιοι το πιστεύουν, είναι νίκη. Σημαντικό. Μέχρι στιγμής έχεις συμμετάσχει στα ψηφοδέλτια επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα σε ενδιέφερε να διεκδικήσεις σταυρό σε κάποια περιφέρεια? Νομίζω ότι οφείλω να το κάνω. Θα το κάνω, ναι. Οφείλω να το κάνω. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο να είσαι στην πολιτική... ένας εκλεγμένος ή μία εκλεγμένη πολιτικός. Για μένα αυτό ακόμη είναι μία έλλειψη. Δηλαδή, η περίπτωση της Νέας Ζηλανδίας και της Τζασίντα είναι κάτι πάρα πολύ εξωτικό για τη χώρα μας. Είναι κάτι που είναι πολύ μακρινό. Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά για να αποδεχτούμε ότι μια γυναίκα μπορεί να έχει κεντρικό ρόλο και στην πολιτική και σε... μείζωνα επαγγελματικά projects, ας μην το θέτω μόνο στην πολιτική, αλλά και στην πολιτική. Εδώ βλέπετε, με δυσκολία δέχονται τη θέση της Υπουργού. Ή δείτε πόσες είναι οι γυναίκες στο Υπουργικό Συμβούλιο, πόσες είναι οι γυναίκες βουλευτίνες. Στο ερώτημα αν θα γινόταν ποτέ να υπάρχει γυναίκα πρωθυπουργός στη χώρα, θα έλεγα ότι το κρίσιμο είναι να μην είναι το βασικό στοιχείο το γεγονός ότι είναι γυναίκα. Να μπορεί δηλαδή να έχουμε δηλαδή απαλλαγή από αυτή την αντίληψη ότι αυτό αποτελεί ένα στοιχείο που καθιστά το κρίσιμο της διαφοροποίησης. Έχεις ελεύθερο χρόνο και αν έχεις ελεύθερο χρόνο, τι κάνεις αυτόν τον ελεύθερο χρόνο? Βλέπεις Netflix, πίνεις καφέ, μιλάς στο τηλέφωνο? Όχι για δουλειά. Για ευχαρίστηση. Νόμιζα πριν το παιδί ότι δεν είχα ελεύθερο χρόνο. Και ήρθε η πραγματικότητα. Και ήρθε η πραγματικότητα να καταλάβεις τι σημαίνει ελεύθερο χρόνο. Να αρρωστείς. Αυτό που είναι η έννοια του ελεύθερου χρόνου. Εντάξει, δεν έχω. Τώρα νομίζω ψιλολογικό είναι. Το παιδί είναι και πολύ μικρό. Αλλά τελευταία καταφέρω να κάνω γυμναστική. Δηλαδή να λίγο να... βρίσκω λίγο χρόνο να κάνω γυμναστική. Αυτό νομίζω είναι το βασικό μου. Αν το καταφέρνω αυτό, νιώθω ότι κάτι έχω κάνει μέσα στη βδομάδα. Πιστεύεις ότι χρειαζόμαστε έναν κάπως σκοτεινό, αλλά ανθρώπινο και δίκαιο Batman του Nolan, ή χρειαζόμαστε έναν Joker του Phillips που θα προσπαθήσει να αλλάξει με πιο ριζοσπαστικό τρόπο τον κόσμο? Ο Τζόκερ δεν άλλαζε, δεν ριζοσπαστικοποιούσε τον κόσμο, νομίζω. Ο Τζόκερ χρησιμοποιούσε, αποδεχόταν την αγριότητα αυτού του κόσμου και αυτού του συστήματος. Ο Τζόκερ τραβούσε αυτό το σύστημα στα όρια του, σε ένα κοινωνικό δαρβινισμό. Δεν ήταν ριζοσπαστικός με αυτή την έννοια. Ο δικός μας ο ριζοσπαστισμός βασίζεται στην κοινωνική αλληλεγγύη και στην... δεν αποδέχεται, για να το πω αλλιώς, την αγριότητα αυτού του συστήματος, αυτής της,
του ατομικού ανταγωνισμού στο όνομα του κέρδους και της εκμετάλλευσης της πλειονότητας των ανθρώπων. Δεν αποδεχόμαστε αυτή την αγριότητα, είναι άλλος ριζοσπαστισμός ο δικός μας. Άρα όχι, ο Τζόκερ δεν είναι ένας ήρωας που μας ταιριάζει. Τώρα μιλώ ως μέλος της ριζοσπαστικής αριστεράς. Αλλά δεν νομίζω ότι τα πράγματα είναι και οι λύσεις ή έρχονται μέσω από ήρωες. Πιστεύω πιο πολύ στην συλλογική προσπάθεια. Αν δείτε στο V for Vendetta, στο τέλος, λέει η Νάταλι Πόρτμαν ότι είμαστε όλοι V. Η κοινωνική, υποτίθεται εκεί, αλλαγή, η πολιτική διαμαρτυρία έρχεται τελικά από όλους. Άρα το κρίσιμο είναι πώς όλοι μαζί αντιλαμβανόμαστε ή δουλεύουμε σε μια συλλογικότητα για το κοινωνικό καλό, για τη συλλογικότητα, για την κοινωνική ευημερία, για την αλληλεγγύη. Όχι μέσα από άτομα που είναι ήρωες. Το άτομο μπορεί να είναι ένας καταλήτης. Ένα πρόσωπο μπορεί να είναι ένας καταλήτης, όντως. Αλλά το τέλος δεν μπορεί να έρθει ποτέ από έναν ήρωα, αν το τέλος είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή. Και δική μου χαρά. Σε φιλοξενήσαμε στο Queen. Να είστε καλά.